Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καθίστε, καθίστε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Delphi Economic Forum θα ήθελα να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στο 6ο Thessaloniki Summit. Φέτος, παρά τις δυσκολίες και τα πρωτόκολλα που έφερε ο COVID στη ζωή μας, καταφέραμε να είμαστε εδώ και του χρόνου θα είμαστε όλοι εδώ. Αυτή τη χρονιά θα είμαστε ντεμή υβριδικά. Λοιπόν, πιστεύω ότι και φέτος θα βγουν εξαιρετικές ειδήσεις, καθώς αυτό το διήμερο έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Σαββάκη, να έρθει στο βήμα για να κηρύξει την έναρξη. Πρόεδρε, είναι πολύ ωραία που επιτέλους είμαστε ξανά διαζώσεις εδώ. Λοιπόν, και να μην ξανακλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά, εκ μέρους της διοίκησης και των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, σας καλωσορίζω στην 6η Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης. Μιας συνόδου που ευτυχώς φέτος και παρά την ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία των περισσότερων εκ των ομιλητών. Βεβαίως και παρά την πλήρη τήρηση από το ΣΒΕ όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, η πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή μας ανάγκασε μερικούς από τους ομιλητές να συμμετέχουν από απόσταση. Θα διαπιστώσετε από την παρακολούθηση των εργασιών της Συνόδου ότι όλοι οι ομιλητές είναι, όπως πάντα, υψηλού κυρούς προερχόμενοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όλοι ανεξαιρέτως, με τις τεκμηριωμένες απόψεις τους γίνονται σοβαροί διαμορφωτές γνώμης για τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα πρέπει να ισχύσουν από τώρα και στο εξής. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στο 6ο Θεσσαλονίκη Summit και τις τεχνοκρατικές τους παρεμβάσεις, οι οποίοι όλοι οι ομιλητές χωρίς δισταγμό αποδεχτήκαν την πρόσκλησή μας. Αγαπητοί συνεδροί, κυρίες και κύριοι, το υψηλού κύρους διήμερο συζήτησης υψηλού επίπεδου τιμούν με την παρουσία τους και τις παρεμβάσεις τους περισσότεροι από 60 ομιλητές, μεταξύ των οποίων 12 Έλληνες υπουργοί. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμαλής, ελπίζουμε να συμμετέχει μιας και είχε μια χθεσινή και πολύ πρόσφατη ατυχία, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Σπήλιος Λιβανός, ο Υπουργός Τουρισμού, κύριος Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για τα θέματα της αυτοδιοίκησης, κύριος Στέλιος Πέτσας, και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την έρευνα και καινοτομία, κύριος Χρήστος Δήμας. Τη διεθνή διάσταση της Συνόδου Κορυφής της Θεσσαλονίκης επικυρώνουν και υποστηρίζουν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ισραήλ και της Τουρκίας, καθώς και νυν και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, στους εφετινούς μας συνομιλητές συμπεριλαμβάνονται ανώτατα στελέχη ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί με ερευνητικό έργο διεθνώς αναγνωρισμένο και στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών. Η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει συνολικά 21 θεματικές ενότητες, αποτελώντας έτσι μία σχεδόν πλήρη συζήτηση για το πολυδιάστατο θέμα της ανάπτυξης από τώρα και στο εξής και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ψηφιακή εποχή. Κυρίες και κύριοι, το 2016, χρονιά που διοργανώθηκε το πρώτο Θεσσαλονίκη Summit, θέσαμε ένα όραμα. Η Σύνοδος Κορφής της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει το διευκολυτή της διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο πάντα τη Θεσσαλονίκη. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το Θεσσαλονίκη Summit αποτελεί πλέον θεσμό συζήτησης υψηλού επίπεδου για ολόκληρη την περιοχή. Οι προσδοκίες μας και εφέτος είναι, όπως πάντα, υψηλές και αφορούν το πεδίο της ανάπτυξης κάθε μορφής δικτυώσεων και παραγωγής ιδεών για τις προσφορότερες αναπτυξιακές πολιτικές που θα μπορούσαν να εισφέρουν θετικά στην προαγωγή των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην αναβάθμιση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως κέντρο διεθνών συνεργασιών και στη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων και των φορέων οικονομικής συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι και εφέτος, όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την ανάπτυξη της πατρίδας μας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μια πρωτόγνωρα, δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, η οποία διαμορφώνεται μετά την πανδημία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όλους τους διακεκριμένους ομιλητές της εφετινής Συνόδου Κορυφής της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι μας, μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν στην πολύ σημαντική διήμερη συζήτησή μας. Τους χορηγούς μας, δίχως την πολύτιμη συνδρομή των οποίων δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε το εφετινό Θεσσαλονίκη Summit. Και βέβαια, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το φίλο τους ΒΕ και προσωπικό μου φίλο, τον κύριο Συμεών Τσομόκο, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και εφέτος για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Βεβαίως, ευχαριστώ θερμά και όλους όσους θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του εφετινού Θεσσαλονίκη Summit, τόσο διαζώσεις όσο και από την οθόνη του υπολογιστή τους, ευελπιστώντας να είμαστε του χρόνου τέτοιο καιρό όλοι μαζί και απόλυτα υγιείς, χωρίς τα προσκόμματα επικοινωνίας που μας έχει δημιουργήσει η πανδημία. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του διημέρου και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Τσομόκο για μια εισαγωγική τοποθέτηση. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Κύριε Υπουργέ της Βορείου Ελλάδος, Minister Λάιτσακ, Ambassador Πάιατ, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών σας καλωσορίζουμε και εμείς, όσοι εσείς είσαστε παρόντες εδώ και όσοι μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο, σε αυτή τη Σύνοδο Θεσσαλονίκης που οργανώνει ουσιαστικά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνεργαζόμαστε για μια ακόμα φορά με το Σύνδεσμο για την πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης και ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο, τον κύριο Σαββάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη και την φιλία που μας περιβάλλουν. Η συνεχιζόμενη πανδημία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ανέτρεψε εν μέρη τα σχέδιά μας για τη Σύνοδο, αλλά είμαστε πεπισμένοι πως το περιεχόμενο των συζητήσεων και παρουσιάσεων αυτών των δύο ημερών θα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ενημερωτικό για τις εξελίξεις στη χώρα μας και στην περιοχή μας τους προσεχείς μήνες. Θεωρώ πως όλοι συμφωνούμε πως ζούμε ιστορικές στιγμές. Ο κόσμος, η εποχή αλλάζει και οι νέες πραγματικότητες θα διαμορφώσουν απόλυτα τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Η δραματική αύξηση του πληθυσμού στη γη μας, οι τεράστιες και ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, η κλιματική κρίση που αναπόφευκτα θα επιδεινωθεί πριν να ισορροπήσουμε στο νέο άγνωστο μέχρι στιγμής επίπεδο, οι υγειονομικές προκλήσεις, οι μετακινήσεις των πληθυσμών, η υποχώρηση της Δύσης στις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος της Κίνας και οι νέες αντιπαλότητες που προκαλεί αυτό, όλες αυτές οι προκλήσεις και στους τομείς ενέργειας και της διατροφής, όλα αυτά νομίζω και ακόμα περισσότερα διαμορφώνουν τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ακόμα και αν δούμε τις εξελίξεις στο δικό μας το χώρο, στον χώρο της Ευρώπης και της περιοχής μας, διαπιστώνουμε επίσης τα μεγάλα προβλήματα, τις μεγάλες προκλήσεις και αγωνίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εντυνόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην περιοχή των Βαλκανίων, τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά και όλα περισσότερα συνθέτουν τις νέες συνθήκες για τη μετάβαση, όπως είπαμε, στη νέα εποχή. Ως εκ τούτου, η ταπεινή μου άποψη είναι πως όχι μόνο πρέπει να προβληματιστούμε για τη νέα στρατηγική που πρέπει να χαράξει η χώρα, στο κάτω-κάτω αυτόν ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, αλλά τουλάχιστον να συντάξουμε ένα νέο δικοχάρτη για το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, στα χρόνια που έρχονται. Και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, είναι και δική μας ευθύνη. Στόχος και σκοπός, αν θέλετε, της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας, με τη σύμπνοια και την αγαστή συνεργασία όλων των σχετικών φορέων της περιοχής. Είναι σίγουρο ιστορικά πως χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία στην αρχή του 1990 να αναδυθούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης. Ας μην χάσουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στην Ανατολή αυτής της νέας εποχής που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Θεωρώ πραγματικά πως μια συστράτευση των δυνάμεων της περιοχής με την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα ιστορικό ρόλο να παίξετε κατά την δική μου άποψη, και με αυτή τη σύνοδο μπορεί με την αρρωγή δικών συμβούλων να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική για μια ισχυρή Βόρεια Ελλάδα, μια ισχυρή Θεσσαλονίκη, κέντρο πραγματικό της περιοχής. Αυτός ο νέος οδικός χάρτης, όταν είναι έτοιμος, σύντομα ελπίζουμε να συζητηθεί με την πολιτική ηγεσία, να αποτελέσει άμεσο εθνικό στόχο και σκοπό για να προλάβουμε τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας αυτές τις μέρες. Θεωρώ πως αυτό το όραμα πρέπει να υπηρετήσει αυτή η Σύνοδος, που δεν πρέπει να είναι μόνο ένα ετήσιο συνεδριακό γεγονός, αλλά ένας γόνιμος διάλογος κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου που θα διαμορφώσει αυτή τη νέα στρατηγική, αυτό το νέο δικοχάρτη που θα μας πάει σύντομα εκεί που μας πρέπει. Οι καιροί ούμεν ετοί. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και πραγματικά εύχομαι καλές συνεδρίες αυτό το διήμερο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τσομόκο και να πάμε τώρα στους βορειοελλαδίτες οικοδεσπότες μας. Θα ήθελα να καλέσω τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, βορειοελλαδίτη και αγαπημένο μου φίλο, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη. Λάτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι πρέσβεις, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Το Θεσσαλονίκη Summit του ΣΒΕ συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη πορεία του, που χάραξε πριν από 5 χρόνια και αποτελεί πλέον ένα πεδίο δημόσιου διαλόγου για τα κέρια οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, της χώρας μας γενικότερα, αλλά και των Βαλκανίων, της Ευρώπης, του κόσμου. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές του θεσμού, στους συνεχιστές και στους φετινούς διοργανωτές. Συνέδρια όπως αυτό αναδεικνύουν προβλήματα και ρεαλιστικές λύσεις. Επισημαίνουν ευκαιρίες και τρόπους για την αξιοποίησή τους. Εντοπίζουν δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και προτάσεις που αξίζει να υιοθετήσουμε. Γι' αυτό υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, ενώ τα συμπεράσματά τους ακούγονται από όλους. Αποτελεί ήδη κοινή διαπίστωση ότι στην εποχή μας οι οικονομίες αλληλοεπηρεάζονται και οι προκλήσεις είναι κοινές. Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε την υγειονομική κρίση και τις συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές που προκάλεσαν τα μέτρα άμυνας. Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τις πρώτες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, τον κίνδυνο ανίποτης καταστροφής από την εξέλιξή της, την ανάγκη άμεσης και αποφασιστικής τροφής για την ανάσχεσή της. Όλοι μαζί βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση της ψηφιακής επανάστασης και της ανάγκης προσαρμογής στον κόσμο που έρχεται. Η κυβέρνηση, όπως τόνισε πολλές φορές έως τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμορφώνει το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα, κοιτώντας το αύριο που είναι ήδη παρόν. Είναι άλλωστε αποκαλυπτικό το γεγονός ότι το σχέδιο Ελλάδα 2.0 για την ανάταξη της οικονομίας μας έχει ως βασικούς πυλώνες την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και ταυτόχρονα προωθεί τολμηρές μεταρρυθμίσεις που φέρνουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις δουλειάς. Διέθεσε στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας 41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων. Κατόρθωσε έτσι να κρατήσει όρθιο τον παραγωγικό ιστό και να μειώσει την ανεργία. Εφαρμόζει προγράμματα που έριξαν κατακόρυφα τα κόκκινα δάνεια. Θεσπίζει κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και φορολογικών μετοίκων που ήδη καταγράφουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ενισχύει την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και πετυχαίνει αύξηση των εξαγωγών. Αναπτύσσει δράσεις, και ήδη έχουμε απτά αποτελέσματα, για την τόνωση της απασχόλησης. Εξασφάλισε κοινοτικούς πόρους πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Κυρίες και κύριοι, πρωτοβουλίες όπως το Θεσσαλονίκη Summit αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων. Αξίζει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη εισηγήσεις που αναπτύσσονται εδώ. Αξίζει να αντλούνται και να αξιοποιούνται νέες ιδέες. Θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στους στόχους που έχετε τάξει. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το βήμα δεν είναι μονάχα ένα βήμα διαλόγου και διασταύρωσης και βήμα κατάθεσης προτάσεων. Και σωστά υπόθηκε από τον Συμεών τον καλό φίλο. Πρέπει να γίνει μια ευκαιρία ζύμωσης προτάσεων στρατηγικής για τα αμέσως επόμενα χρόνια που έρχονται. Οι αλλαγές θα είναι καταλυτικές στο ευρύτερο γεωπολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον. Πρέπει όλοι μαζί να έχουμε κοινή στόχευση με συμμαχίες στο υγιές επίπεδο, το επιχειρηματικό, το πολιτικό, το κοινωνικό και να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις για να κερδίσουμε όλοι μαζί το μέλλον που έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ και τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο τον Ζέρβα, τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, που θα με ακολουθήσει στο βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε... Υπάρχει και το online κομμάτι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης, είναι έτοιμος για ένα μικρό χαιρετισμό στο online part. Κύριε Τζιτζικώστα, ο λόγος σε εσάς. Μέχρι να φτιάξουμε και τον ήχο. Μιλήστε εσείς, μιλήστε. Όχι. Αρχίστε εσείς να μας μιλάτε. Τώρα είμαστε και live εκπομπή, έτσι. Μ' αφήνετε να κάνω εγώ τα δικά μου, μέχρι να βρούμε τον ήχο. Πώς είστε, κύριε Τζιτζικώστα, καλημέρα. Εδώ είναι πολύ ωραία. Εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα αλλάξουμε λίγο το πρωτόκολλο μέχρι να πετύχουμε τη σύνδεση. Προτείνω να καλέσουμε τον κύριο Ζέρβα και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Τζιτζικώστα. Είναι ο δαίμον του ίντερνετ, έτσι. Αλλά δεν μασάμε. Δήμαρχε, ελάτε. Όσο προχωρημένη να είναι η τεχνολογία, νομίζω η φυσική παρουσία πάντα κερδίζει και από την άλλη πλευρά σε γλιτώνει και από κακοτοπιές. Λοιπόν, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Ακούγεται? Ναι. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ήταν 2016, σε δύσκολους καιρούς και για την Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα, όταν ο Θανάσης Σαββάκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, πήρε μια εξαιρετική πρωτοβουλία μαζί με τους συνεργάτες τους και ξεκίνησαν αυτό που σήμερα είναι ένας θεσμός. Και κάθε χρόνο το Θεσσαλονίκη Summit, από το 2016 και μετά, μας δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα να βγούμε λίγο από την καθημερινότητα, ιδιαίτερα για όλους εμάς που έχουμε μια δύσκολη καθημερινότητα και να συζητήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ψηλότερο επίπεδο, ζητήματα στρατηγικά, ζητήματα που αφορούν την πορεία της Ελλάδας, την πορεία της Ευρώπης, την ευρύτερη αλλά και την εγκύτερη περιοχή μας. Και μας βοηθάει να έχουμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, παγκόσμιες τάσεις και να συνδεθούμε με κάθε νέα αναζήτηση, με κάθε νέα ιδέα ή εξέλιξη. Και αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια, το επαναλαμβάνω για το φίλο, τον πρόεδρο του Θανάση τον Σαββάκη και τους συνεργάτες του, για αυτή την πολύ ψηλού κύρους διοργάνωση. Λοιπόν, στο 6ο Θεσσαλονίκη Summit, που έχω την τιμή και εγώ να το χαιρετίζω και να το ξεκινάμε, είναι μια απόδειξη ότι ένας θεσμός κύρους, με ισχυρή παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο, μπορεί να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί από την πόλη μας, από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας θεσμός που διεκδικεί με αξιώσεις υπερτοπική και υπερεθνική εμβέλεια και που αναφίβολα αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό και για την ίδια την πόλη μας. Συμβάλλει με πολύ εμφατικό τρόπο στην εξωστρέφεια της πόλης μας, καθώς για αυτές τις δύο μέρες η πόλη μας γίνεται ένα επίκεντρο ενός δημόσιου, ενός διεθνούς διαλόγου. Και ξέρετε, αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή μας, είναι η πυκνότητα του χρόνου, η πυκνότητα των εξελίξεων. Αυτή η πυκνότητα που δεν μας επιτρέπει πολλές φορές να δούμε όλες αυτές τις τεκτονικές αλλαγές, τις παγκόσμιες τάσεις. Εμείς όμως, αν θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, οφείλουμε να το κάνουμε. Και ακριβώς αυτό το συνέδριο, αυτό το summit, μας βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο, χρήσιμο, μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να βρίσκουμε χρόνο, την αφορμή, αλλά και την απαραίτητη διάβγεια, που είναι πολύ σημαντικό, για να δούμε τις εξελίξεις, τις τάσεις που μας παρουσιάζουν τη μεγάλη εικόνα. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, καθώς βλέπω ότι η πόλη μου, η Θεσσαλονίκη, είναι πλέον έδρα τέτοιων εκδηλώσεων. Και αυτό αντανακλά μια νοδική πορεία που έχει η πόλη, που έχει η ευρύτερη περιοχή. Αντανακλά τις προσδοκίες, τις προοπτικές και μια δυναμική που υπό προϋποθέσεις μπορεί να μας οδηγήσει στην υλοποίηση αυτού του οράματος που γνωρίζω ότι μοιράζονται μαζί μας πολλοί που είναι σε αυτή την αίθουσα και ιδιαίτερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Να συμφωνήσω με τον κύριο Τσομόκο για τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε τη δεκαετία του 90, κύριε Τσομόκο. Πραγματικά και εγώ το πιστεύω. Αλλά ξέρετε, έχω δηλώσει πολλές φορές ότι για να προοδεύσει ένας τόπος, να αναπτυχθεί, να αξιοποιήσει όλα αυτά τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, χρειάζεται μια συγκυρία, αλλά κυρίως μια συμμαχία. Αυτή που αποκαλώ τη συμμαχία του καλού και της δημιουργίας. Χρειάζεται ένωση δυνάμεων, κοινή συνισταμένη προσπαθειών, όρεξη, όραμα και δουλειά. Πολλή δουλειά. Η συμμαχία λοιπόν του καλού και της δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, σημαίνει ότι πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, φορείς, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες βάζουν πλάτη, προσπαθούν για αυτόν τον κοινό σκοπό. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία και με αυτό το αξίωμα, με αυτές τις αρχές πορεύουμε. Η φιλοσοφία που αθρίζει και πολλαπλασιάζει, δεν αφαιρεί, δεν διαιρεί, δυνάμεις, φιλοσοφία που είμαι σίγουρος ότι με τη συνδρομή όλων μας εδώ μέσα και με πολλούς άλλους που θα βρεθούν δίπλα μας, θα αφήσει επιτέλους ένα σημαντικό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι λοιπόν, κλείνοντας, εξαιρετικά αισιόδοξος για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή που τόσο αγαπάμε και ελπίζω να έχει το Summit εξαιρετικές ομιλίες, χρήσιμες επαφές και του χρόνου με το καλό να βρεθούμε κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Νομίζω τώρα μπορούμε να συνδεθούμε με τον Περιφερειάρχη. Κύριε Τζιτζικώστα, λόγω σε εσάς. Σας ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σήμερα. Δυστυχώς διαδικτυακά, γιατί έπρεπε σχεδόν ταυτόχρονα να συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Μακεδονία. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας όλους εσάς τους διοργανωτές, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, τον πρόεδρό του Θανάση τον Σαββάκη, το Οικονομικό Φόρμα, τον πρόεδρό του, τον Σύνο τον Τσομόκο. Θέλω επίσης να σας συγχαρώ και για τη φετινή διοργάνωση της 6ης πια Συνόδου της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ακολουθώντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία 5 ετών, η Σύνοδος αυτή, η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης, εξελίσσεται σταθερά ως ένας θεσμός. Έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως κομβικό βήμα γόνιμου διαλόγου στην περιοχή μας για όλα τα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα του τόπου μας, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης. Και φέτος, κυρίες και κύριοι, η 6η Σύνοδος αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία μας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη ξεμπερδέψει οριστικά από την πανδημία. Και το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε γιατί η πανδημία επανακάμπτει δυστυχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Και η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι να κρατήσουμε την κοινωνία και την οικονομία μας ανοιχτή, αλλά και τους συμπολίτες μας προστατευμένους. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε πολύ απλά, γιατί το 2021 δεν είναι 2020. Έχουμε πια φέτος τα εμβόλια με τα οποία μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Γιατί δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να σηκώσει, δεν αντέχει ο κόσμος και η οικονομία μας άλλο πισωγύρισμα. Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Να συνεχίσουμε την πορεία προς την ανάκαμψη και να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα φτάσει τελικά σε όλους τους συμπολίτες μας. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Υλοποιούμε σήμερα 8.500 έργα και δράσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους τομείς, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας. Συνεχίζουμε δηλαδή να χτίζουμε πάνω στις μικρές και μεγάλες νίκες που πετύχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την εκτόξευση της απορρόφησης και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, τις διαδοχικές πρωτιές της αφίξης τουριστών. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών τα τελευταία 3 χρόνια. Την αύξηση κατά 50% των εξαγωγών μας. Είμαστε η πρώτη δύναμη σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Την αύξηση κατά 14% του κατακεφαλήνα ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο 14-19 και τη συνεχιζόμενη αύξηση του κατακεφαλήνα ΑΕΠ και αυτά τα 2 τελευταία χρόνια. Ενώ και στην περίοδο που έχουμε μπροστά μας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιήσει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που έγινε ποτέ στον τόπο μας. Έχουμε πια τους αυξημένους πόρους στο ΕΣΠΑ 2021-27, τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχουμε ασφαλώς τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και φυσικά πόρους από διαφορετικά άλλα προγράμματα, ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά, τα οποία στηρίζουν και υποστηρίζουν το όραμά μας για την Κεντρική Μακεδονία του αύριο. Με διπλάσιους πόρους, για παράδειγμα, για την κοινωνική συνοχή, για την ίδια περίοδο που έχουμε εξασφαλίσει, πιστεύουμε ότι πραγματικά θα δημιουργήσουμε τα έργα εκείνα που θα επιτρέψουν στην κοινωνία μας να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Με ένα νέο πρόγραμμα διέξοδος στο νέο ΕΣΠΑ για να στηρίξουμε με επιχορήγηση και όχι δανεισμό τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα που κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων, όπου καταφέραμε να εντάξουμε 8.000 επιχειρήσεις και να διασφαλίσουμε 25.000 θέσεις εργασίας λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Και βέβαια, όσες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ενταχθούν, θα φροντίσουμε τώρα να έχουν την ευκαιρία σε ένα νέο πρόγραμμα, με τη νέα προγραμματική περίοδο να το κάνουν. Με 100 εκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, το έχουμε θέσει ως διοίκηση, ως κυρίαρχο στόχο των επόμενων ετών, είναι να δημιουργήσουμε στον τόπο μας ένα τρίτο πυλώνα της οικονομίας μας, μαζί με τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία μεταποίηση, να χτίσουμε τον πυλώνα της καινοτομίας και σε αυτό εργαζόμαστε πολύ στενά και με όλους τους φορείς της περιοχής μας για να το πετύχουμε. Αλλά και με ακόμη περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις ψηφιακές υπηρεσίες για τους συμπολίτες μας, τις επιχειρήσεις, με μεγάλα έργα όπως η ανάπλαση, η ενοποίηση και η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, που οραματίστηκε, σχεδίασε και θα υλοποιήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και που θα αποτελέσει τη νέα σύγχρονη ταυτότητα της πόλης μας, αλλά και με μια άλλη σειρά, με μια σειρά άλλων σημαντικών έργων υποδομής που ουσιαστικά αναβαθμίζουν την περιοχή μας και τη βάζουν για τα καλά στον χάρτη, όχι μόνο τον ενεργειακό, αλλά και τον χάρτη των μεταφορών, τον χάρτη του εμπορίου, τον παγκόσμιο. Κυρίες και κύριοι, το πιστεύω ακράδαντα. Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, τα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Θα πρωταγωνιστήσει όχι μόνο εντός της Ελλάδος, θα πρωταγωνιστήσει σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί αυτή η αδικία που όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε να μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε και να κατακτήσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πάντοτε είχε η περιοχή μας, λόγω και της στρατηγικής της θέσης, τώρα πια έχει αρθεί. Αυτές οι αδικίες που δεν άφησαν τις υποδομές να ολοκληρωθούν, να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να μπορέσει η περιοχή μας να απογειωθεί. Σήμερα υπάρχουν. Οι υποδομές ολοκληρώνονται σε λιμάνι, αεροδρόμιο, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αναβάθμιση της καινοτομίας μέσω του Thessintech, αλλά και άλλων σημαντικών φορέων όπως η Ζώνη Καινοτομίας και η Τεχνόπολη, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη των 5 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τεχνολογικών κέντρων, θα μπορέσουν να μας δώσουν τη δυνατότητα να στηρίξουμε το όραμα αυτό που έχουμε θέσει. Σήμερα λοιπόν είναι η ώρα. Είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε μια νέα αρχή, στηριζόμενοι στη συμμαχία του καλού, που πολύ σωστά, για την οποία αναφέρθηκε πολύ σωστά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και όλοι εμείς να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να σηκωθούμε λίγο πιο πάνω από τα εμπόδια, να κοιτάξουμε λίγο πιο ψηλά από τις δυσκολίες, και θα τα καταφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι περιφέρειες, και χαίρομαι γιατί μία από τις θεματικές σας θα είναι και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, δεν είναι μόνο το ανάχωμα που προστατεύει την κοινωνία σε περίοδους κρίσεων, όπως άλλωστε αποδείχθηκε πολύ πρόσφατα και στην κρίση του κορονοϊού, αλλά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Οι περιφέρειες σήμερα είναι πιο ισχυρές και αποτελεσματικές ατμομηχανές ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη κυρίως για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και μαζί όλοι, περιφέρεια, δήμοι, φορείς, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να χτίσουμε τη Μακεδονία του 2030, που είναι άλλωστε και το κεντρικό όραμά μας. Να χτίσουμε δηλαδή μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο 6ο Θεσσαλονίκη Summit. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και βεβαίως και αυτό το summit δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια και των χορηγών μας και υποστηρικτών μας, που θα ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστούμε λοιπόν τους χορηγούς μας, την ΜΕΒΓΑΛ. Κυρία Χατζάκη, θα τα πούμε εμείς αργότερα για να δείτε τι σημαίνει όταν μια γυναίκα είναι στο τιμόνι. Ο Παπαστράτος βεβαίως, η Σολ Κρό είναι η χορηγή μας, αλλά και τους υποστηρικτές μας, η εταιρεία Κρήτας, η Μπαρμπαστάθης, ο Βίκος, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας, η ΕΤΒΑ, η ΕΙΑΘ, ο Ελληνικός Χρυσός, η ΖΟΜΑΤ, το Πορτοπαλάς, το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί, η PricewaterhouseCoopers, οι Σαμαράς και συνεργάτες, η Smile, η Θέρμη, ο Όλθ, η Τιουβελάς και η JTI. Τους ευχαριστούμε πολύ.